11χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από δικυκλιστή στο κεντρικό δρόμο του Τυμπακίου τη στιγμή που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Έγινε το απογευματάκι κατά τις 6-7 εδώ σε εμάς. Η κοπέλα προσπάθησε να περάσει τον δρόμο, μάλλον δεν κοίταξε, είχε πολύ κίνηση εκείνη την ώρα και συγκρούστηκε με το μηχανάκι. Έπεσαν και οι δύο κάτω. Είχε πολύ κίνηση ο δρόμος εκείνη την ώρα. Το παιδί δεν έτρεχε με το μηχανάκι, ήταν προστακτικός και η κοπέλα έτσι πως απλά μάλλον ήταν ατύχημα. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό, ωστόσο σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Παγνί, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων με πολλαπλά τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχει διασωληνωθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή, με τα αίτια να διερευνώνται από την τοπική Ελλάς. Πρόκειται για έναν δρόμο όπου οδηγεί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, με τους κατοίκους να κινδυνεύουν όπως λένε, ανά πάσα στιγμή. Εντάξει. Έχουν βγάλει τα σελασέ όλα και αυτοκίνητα και μηχανάκια και γίνεται ο χαμός. Έχει ξεφύγει ο κόσμος. Πρέπει η τροχιά εδώ πέρα να λάβει γνώση, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι αρχοί εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ξεγελιότητα αυτή την ευθεία που είναι εδώ, μέχρι το Δέλτα, περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Και είναι εδώ πέρα κίνδυνο θάνατο. Δεν πάνε διπλή λωρίδα εδώ πέρα, κάνουν προσπεράσει εδώ πέρα με 100-120 στην έξοδο που βγαίνουν έξω και στη νύχτα πολλές φορές. Δεν υπάρχει ένα σήμα. Και εγώ ρωτάω, βέβαια, ρώτησα στον Δήμο, μου λέει δεν είναι η δουλειά μας. Ρωτάω στον τροχή, αλλά δεν είναι η δουλειά μας. Άρα είπα πιανού είναι, να ξέρω κι εγώ δηλαδή. Τι να πω τώρα. Μια φορά μόνο. Έχουμε κανακτήσει εντελώς. Έχουν γίνει αρκετά ατυχήματα, ναι, αλλά πρέπει να είμαστε πιο ουσιαστικοί οδηγοί. Γιατί υπάρχουν μικρά παιδιά, είναι γυμναστήριο εδώ, ναι. Οπότε δεν μπορείς να τρέχεις αναγκαστικά. Υπάρχουν και σχολεία εδώ στην περιοχή. Ναι, τριγύρω υπάρχουν πολλά σχολεία, οπότε δεν είναι καλό να πτήσουμε ταχύτητα, να είμαστε προσεκτικοί. Στον ίδιο δρόμο και λίγες ώρες πριν, Τζι παρέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του, όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με συνέπεια να παρασύρει εμπορεύματα καταστημάτων, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Ναι, ήταν όλα, περίπου 50 μέτρα ήταν όλα παρασυρμένα. Τι γίνεται, τελικά μάθαμε ότι έρχονταν ένας από τον πύργο, κατέβαινε και ένα αμάξι από το κλίμα. Λοιπόν, κλείνονταν λοιπόν ο άλλος στον δρόμο του από το στόπ, την παίρνω στο κεντρικό, πήρα αποφύγει και πήρα μπάριζα, πάει τα πάντα. Παρέσυρε τα πάντα, τα ψυγεία του σούπερ μάρκετ παρέσυρε, μπαλέτες νερά που ήταν απ' έξω και το ευτύχημα δεν είναι μόνο αυτό. Το ευτύχημα που δεν υπήρχε άνθρωπος στο πεζοδρόμιο για καλή τύχη την ώρα.